Δέκα συνολικά σχολεία στο Ηράκλειο, γυμνάσια και λύκεια τόσο τη πόλη όσο και τη περιφέρεια, οκτώ σχολεία του Ρεθύμνου και δύο των Χανίων παρέμειναν σήμερα κλειστά λόγω καταλήψεων που πραγματοποίησαν οι μαθητέ του. Προσπαθούμε να φυπνήσουμε λίγο τι μεγάλε δυνάμει και να μα ακούσουν. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρέθηκαν από τη μια οι απουσίε και το όριο των 50 αδικαιολόγητων που επισημάνθηκε ότι πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της σχολικής χρονιάς για ένα μαθητή ή μία μαθήτρια. Παιδιά ε, που θα αρρωστήσουν και θα πρέπει να απουσιάσουν από το σχολείο για πολλού λόγου. Είτε για λόγου ανάρρωση και υγεία δική του, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ένα άνθρωπο αρρωσταίνει δεν μπορεί να γυρίσει ξανά στι δραστηριότητε, χρειάζεται ένα χρόνο ανάρρωση, αλλά και ταυτόχρονα να προστατεύσει και του υπόλοιπου μαθητέ από το να μεταδώσει την ασθένεια, όπω νομίζω το, το, βιώσαμε όλοι αυτή στην πανδημία του, του COVID. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο θα μείνει τρει-τέσσερι μέρε εκτό σχολικού περιβάλλοντο είναι απευθεία κοντά στι 28 με 30 απουσίε. Άρα βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο Εγάλω, ε, ποσοστό των απουσιών που δικαιούται ένα μαθητή έχει καλυφθεί με μόλι τρει-τέσσερι μέρε απουσίας λόγω, λόγω ασθένεια. Εάν αυτό συμβεί και δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο σχολικό έτο, απευθεία το παιδί κινδυνεύει να, να πλησιάσει πάρα πολύ να, να χάσει τη χρονιά του. Από την άλλη, οι μαθητέ στα αιτήματά του έθεσαν τη βαριά πραγματικότητα, όπω τόνισαν, των συγχωνεύσεων. Που έχει οδηγήσει 20 άρια και 20 διάρια τμήματα να έχουν φτάσει και να έχουν ξεπεράσει τα 25 και τα 27 άτομα, αφού δεν λείπουν οι περιπτώσει ακόμη και 29 μαθητών μέσα σε ένα μόλι τμήμα. Το 2024, ε, η πολιτεία αυτό που θέλει και αυτό που επιδιώκει είναι να μειώσει το κόστο, και γι' αυτό τα τμήματα γίνονται, εκτοξεύονται σε, σε έναν αριθμό μαθητών πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Με την επισήμανση ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και οι μαθητέ στα θρανία του, ο πρόεδρο τη Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κυδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου σημείωσε ότι τα αιτήματα των μαθητών είναι πέρα για πέρα κατανοητά και πω την ώρα που η πολιτεία του ζητά μέσα από τα θέματα και των πανελλαδικών εξετάσεων να ξεπεράσουν τον εαυτό του, του αφήνει εκτεθειμένου σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό έργο που γίνεται μέσα στα πολυπληθή τμήματα. Ε, Φέτο δεν το κάνουμε για πλάκα. Έχουμε πει ότι είναι σημαντικό και είμαστε όλοι εδώ 100%. Οι καθηγητέ μα δείχνουν αρκετή κατανόηση. Κανένα δεν το θέλει, αλλά τα παιδιά κάνουν αυτό που θέλουμε όμω. Θέλουμε τα παιδιά να αγωνίζονται. Και ακριβώ αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή, κάνουν τα παιδιά. Από τι κινητοποιήσει, πάντω, δεν έλειψαν σήμερα και τα επιμέρου ζητήματα που έθεσαν οι μαθητέ. Όπω το δεύτερο λύκειο ερεθύμνου, που έκαναν κατάληψη, και ανάμεσα στα προβλήματα που έθεσαν ήταν η έλλειψη θέρμανση και επιστάτη, όπω και η κατάσταση που επικρατεί στην περιορισμένη αυλή του σχολείου και η έλλειψη εξοπλισμού.